Στο γήπεδο του συνοικισμού Ευρυτάνων, ο Ολυμπιακός Λαμίας κέρδισε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α' Θεότιβας τη Λάριμνα με 3-0. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, ο Κυρολίβανος είχε μια άτυχη στιγμή, γύρισε το πόδι του και αποχώρησε τραυματίας, όμως επέστρεψε μετά από λίγα λεπτά. Στο 7 σέντρα του Κάτζαρη για τον Παπαναστασίου, που δεν έπιασε καλά την κεφαλιά, με την μπάλα να καταλήγει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 10 σε μια πολιορκία, ο Ολυμπιακός Λαμίας θα ανοίξει το σκορ, με τον Πασχαλίδη να βρίσκει με κεφαλιά τον Λέντα, που με κοντινό πλασέ ξεμαρκάριστος από το ύψος της μικρής περιοχής θα πετύχει τον γκολ. Στο 15 σου του Κάτζαρ έξω από την περιοχή θα εκτιναχθεί και θα διώξει εντυπωσιακά ο Πουλίτσας. Στο 25 λεπτό και πάλι στην επίθεση ο Ολυμπιακός Λαμίας, η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του Λέντα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Λάριμνας. Στο 30 ο Αντωνόπουλος έβεσε στον Πασχαλίδη που μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε όμως δεν βρήκε στόχο. Στο 43 λεπτό ένα δυνατό σουτ του Αντωνόπουλου, η μπάλα θα φύγει out. Στο δεύτερο ημίχρονο στο 49, λάθος του Κερπινή, μπήκε στη φάση ο Λέντας που πλάσαρε με την μπάλα να φεύγει παράλληλα στο τέρμα. Στο 50 λεπτό ένα σουτ του Λέντα από την περιοχή, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Στο 53 ο Γιαννακάκος έβωσε την ασίστ στον Νικολέντα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 με ωραίο πλασέ. Στο 58 καλή εκτέλεση φάουλ του Κυρολίβανου, στην πορεία της μπάλας έπεσε ο Μαγκλάρας, κατέληξε out. Στο 68 ο Γιαννακάκος θα κερδίσει πέναλτι, στο 69 θα το εκτελέσει εύστοχα ο Κώστας Κουφιώτης, 3-0 για τον Ολυμπιακό Λαμίας. Στο 75 ένα σουτ του Καφιά η μπάλα θα φύγει out. 3 λεπτά αργότερα στο 78 λεπτό ένα σουτ του Κραβαρίτη με τα ακροδάχτυλα θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Πουλίτσας, ενώ στο 84 ο Μανώλης αλλά θα κάνει τις προσποιήσεις, θα σουτάρει με την μπάλα να φεύγει λίγο out. Τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός Λαμίας Λάρινα 3-0. Αρχικά θέλω να πω καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, χωρίς τραυματισμούς. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα με πάρα πολλές ελλείψεις βασικών μας παιχτών, χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα. Προσπαθήσαμε να στηθούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, λίγο αμυντικά, να κλέψουμε κάποιες μπάλες και να βγάλουμε κάποιες κόντρες. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Να δώσει χαρακτήρα και όλο τον αντίπαλο, πιστεύω άξιζε την νίκη, δίκαια κέρδισε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και εμείς μπορούσαμε κάποιες ευκαιρίες να τελειώσουμε καλύτερα, αλλά δεν έγινε αυτό, ποδόσφαιρο είναι και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Αρχικά να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες, όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία καλή χρονιά, καλή αρχή, σε όσους εμπλέκονται με το φιωτικό ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ μια υγιή χρονιά για όλους τους ποδοσφαιριστές, μακριά από τραυματισμούς. Και όλες οι ομάδες να επιτύχουν τους στόχους τους που έχουν θέσει. Ως προς το παιχνίδι σήμερα, οι παίχτες είχαν να διαχειριστούν και την πρεμιέρα, που ξέρουμε πάντα ότι είναι ένα παιχνίδι λίγο ιδιόρυθμο. Ανταπεξήλθανε στο αγωνιστικό πλάνο που είχαμε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα έμπειρη, πάρα πολύ δυνατή. Ήρθε με ένα πλάνο αμυντικό σήμερα να μας αντιμετωπίσει. Οι ποδοσφαιριστές ανταπεξήλθαν, δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε την κατοχή της μπάλας σε μεγάλο ποσοστό εμείς, βάλαμε 3 τέρματα, αλλά δεν είχαμε αγωνιστικό ρυθμό να μπορέσουμε αυτό που κάναμε, που ήταν όμορφο κατά διαστήματα ποδόσφαιρο, να το έχουμε για μεγάλο διάστημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, έχουμε μια δύσκολη εβδομάδα μπροστά μας, με αγώνα κυπέλλου την Τετάρτη και με ένα ντέρμπι στο Μαρτίνο το Σάββατο. Θα δουλέψουμε και ό,τι μπορούμε θα προσφέρουμε στο γήπεδο για να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στο φετινό πρωτάθλημα. Να ξεκινήσω να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και παράγοντες. Ελπίζαμε να κάνουμε ποδαρικό σήμερα στο γήπεδο μας, στο γήπεδο των Γαλανέικων. 9 χρόνια είναι πάρα πολλά. Η υπομονή μας εξαντλείται. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι 30 Οκτωβρίου θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας και αυτό το θέμα μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Ελπίζω ότι θα δοθεί μια λύση και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι, ήμασταν σοβαροί και ελπίζω ότι θα πάμε καλά στη συνέχεια. Πριν τον αγώνα, βραβεύτηκε ο Νίκος Λέντας ως πρώτος σκόρερ της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Ευχαριστώ τους περσινούς συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έβγαινα πρώτος σκόρερ, αλλά ήταν ένας προσωπικός στόχος αυτός, ο οποίος δεν ήταν ο αρχικός μου στόχος, ήταν το πρωτάθλημα, δεν επιτεύχθη. Ξεκινάει μια καινούργια σεζόν, έχει αλλάχθει κατά το ίμιση και παραπάνω η ομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε προς το καλύτερο, σίγουρα.
Εντάξει, τώρα για το πέναλτι δεν νομίζω να κάνω πέναλτι γιατί πέρυσι τα έχανα. Οπότε δεν είναι ότι δεν με αφήσανε. Εγώ δεν τους άφησα. Τώρα και το σημερινό παιχνίδι παίζαμε μια καλή ομάδα παραδοσιακή. Είχε τις απουσίες της βέβαια, αλλά είχαμε και εμείς κάποιες απουσίες. Πάνω απ' όλα υγεία θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες και στη δικιά μου πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε κάποιους τραυματισμούς, ελπίζω να μην είναι σοβαροί. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι 4-5 καλές ομάδες. Ας ελπίσουμε ο καθένας να κοιτάει την ομάδα του και όχι τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Εμείς θα κοιτάξουμε την ομάδα μας και ο καλύτερος και πιο τυχερός ας στεφτεί πρωταθλητής.